Εκκλησία του Χριστού στη χριστιανική μας ζωή και σήμερα το θέμα μας θα είναι ο άντρας. Είπαμε για τους δούλους, για τις δούλες, για τις γυναίκες. Τώρα θα μιλήσουμε για τους άντρες. Διαβάζουμε από τη σελίδα 873 από το κεφάλαιο ΚΔ του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και το 45 εδάφιο. Σελίδα 873, ΚΔ 45. ΚΔ 45, σελίδα 873. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού δια να δίδει σε αυτούς την τροφήν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριος μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών, εκέλη θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Να πάμε και στη σελίδα 918, να διαβάσουμε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, Ι' κεφάλαιο και 42 εδάφιο. Σελίδα 918, Ι' κεφάλαιο, 42 εδάφιο. Και ο Κύριος είπε, «Τις λοιπόν είναι ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει εν καιρό την διορισμένη τροφήν, μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον ελθόν ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπει ο δούλος εκείνος, εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έρθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους δούλους και τας δούλας και να τρώει και να πίνει και να μεθεί, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των απίστων. Εκείνος δε ο δούλος ως της γνωρίσας το θέλημα του Κυρίου δεν ετοίμασεν ουδέ έκαμε κατά το θέλημα αυτού θέλει δαρθεί πολύ. Ως της όμως μη γνωρίσας έπραξεν άξια δαρμών θέλει δαρθεί ο λίγων. Εις πάντα δε εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθεί παρά αυτού. Κι ότι να ενεπιστεύθει πολύ, περισσότερον θέλουσιν απαιτήσει παρά αυτού. Αμήν. Είναι και γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναρθεί ότι τις έσχατες ημέρες, λέγει το Πνεύμα το Άγιο, λέγει ο Θεός, ότι έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει. Όλους λοιπόν τους οποίους προσκάλεσε και προσκαλεί ο Θεός, καθώς είναι γεγραμμένο «Σε αγάπησα με αγάπη αιώνια και σε ήλκησα με έλεος» και τους αποκαλύπτει καθώς δέχονται την πρόσκληση του Θεού, την πρόσκληση της αγάπης του Θεού, συναισθάνονται την αγάπη του Θεού, ο Πατέρας Θεός τους αποκαλύπτει τον Ιησούν τον Ναζωραίο ότι είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ότι είναι ο Θεός που ήλθε εν σαρκή, ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας και τον οποίον ο Θεός ανέστησε για τη δικαιοσύνη μας. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα καταλάβει, θα κατανοήσει, θα δεχθεί τον Ιησούν Χριστόν στη ζωή του, τότε ο Θεός δίνει σε αυτόν εξουσία να ονομαστεί και να είναι τέκνο Θεού. Τέκνο Θεού, κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού, εάν βέβαια μείνει μέχρι τέλους στο θέλημα του Θεού το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στη συνέχεια προσθέτει κάθε μέρα τους σωζωμένους από τον Πατέρα Του, ο οποίος μας αναγέννησε κατά το πολύ έλεος αυτού εις ελπίδα ζώσα, και
αυτούς τους οποίους ο Πατέρας αναγέννησε και τους ονόμασε και τους κατέστησε τέκνα Θεού, ο Ιησούς Χριστός τους προσθέτει στην Εκκλησία Του με εντολή, καθώς είναι ελεύθεροι από την αμαρτία δια της αναγεννήσεως, η εντολή του Ιησού Χριστού είναι να δουλώσουν τον εαυτό τους εις τον Θεό. Και τότε, όταν ο ελεύθερος από την αμαρτία άνθρωπος δουλώσει τον εαυτό του στο Θεό, τότε αρχίζουν τα θαύματα του Θεού, τότε ο καρπός του ανθρώπου αυτού είναι εισαγιασμόν και ο καρπός είναι τα πάντα, η καλή του συνέχεια. Προσωπικός, προσωπικό καρπό, οικογενειακό καρπό, εκκλησιαστικό καρπό, επαγγελματικό καρπό, καρπός του στη συνέχεια είναι ευλογία Θεού, εισαγιασμόν. Το δε τέλος του ανθρώπου αυτού είναι ζωή αιώνιος. Έτσι λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, θεωρώ ότι επειδή με τα πάσης βεβαιότητας γνωρίζουμε ότι σήμερα, όπως και κάθε φορά, στην Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι ο οίκος του Θεού, εάν είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, μας προσέθεσε και μας οδηγεί κάθε μέρα ο Χριστός, γιατί μόνοι μας δεν ερχόμαστε. Εάν ο Χριστός δεν ανοίξει το δρόμο, στην Εκκλησία δεν μπορεί να έρθει κανείς, γιατί υπάρχει ο αντίδικός μας ο διάβολος, ως λέον οριόμενος, που ζητάει να καταπιεί κάθε έναν που στρέφει το βλέμμα του στο Χριστό και να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Εάν ο Ιησούς Χριστός δεν μας ανοίξει το δρόμο, εάν ο Ιησούς Χριστός δεν μας οδηγήσει, αν ο Ιησούς Χριστός δεν προπορευθεί, αν ο Ιησούς Χριστός δεν μας διδάξει, αποκλείεται να μπορέσουμε να έλθουμε στην παρουσία του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού, για να σταθούμε με προσοχή, καθώς ο Θεός θα ανοίγει την καρδιά μας να προσέχουμε στο Λόγο του Θεού και ο Ιησούς Χριστός θα ανοίγει τη διάνοιά μας να κατανοούμε τις γραφές. Ένα θαύμα είναι. Η Εκκλησία είναι ένα θαύμα. Η παρουσία μας στην Εκκλησία είναι ένα μεγάλο θαύμα. Όλοι μας αν ρωτήσει είχαν πολλά πράγματα να κάνουμε σήμερα, αλλά είμαστε εδώ και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και δεν είμαστε εδώ για να εκπληρώσουμε κάποιες υποχρεώσεις θρησκευτικές, αλλά είμαστε εδώ όπως ήταν τότε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και ενέμενον προς καρτερούντες τον Ιησού Χριστόν στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί και σήμερα μας αξίωσε, μας οδήγησε και είμαστε εδώ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε εδώ γιατί δεχτήκαμε τον Χριστό, άρα είμαστε τέκνα Θεού, και μόνο ο άνθρωπος και μάλιστα οι γονείς μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει τέκνα Θεού. Γιατί εγώ είχα 4 παιδιά και έχω βέβαια, αλλά τώρα είναι μεγάλα και έχουν φύγει από το σπίτι. Είχαν το σπίτι τους, είχαν το κλειδί τους, είχαν το κρεβάτι τους και το σημαντικότερο, ό,τι ήθελαν το ζήταγαν από μένα, από τον πατέρα τους. Ό,τι ήθελαν. Και εγώ κατά τη δύναμη του Θεού εξεπλήρωνα όλες τις υποχρεώσεις αλλά και τις απαιτήσεις των παιδιών μας. Γιατί? Γιατί τα αγαπάω. Υπάρχει διαφορά στο σπίτι μου, στη ζωή μου, μεταξύ του δικού μου του παιδιού και του δικού σου? Τεράστια. Βεβαίως αγαπάμε τα παιδιά της Εκκλησίας, υπάρχει αμφιβολία, αλλά το δικό μας το παιδί, για το δικό μας το παιδί έχουμε ευθύνες. Και έτσι λοιπόν και ο πατέρας μας ο Ουράνιος μας ονομάζει τέκνα Θεού και αναλαμβάνει την ευθύνη μας. Και ξέρετε τι λέει? Μη φοβούμενο πίστευε. Εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας βεβαιώνει ότι εγώ από τη στιγμή που δέχτηκες την αγάπη μου, εγώ θα σε συνετίζω. Εγώ σου δίνω σοφία και σύνεση να γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις, τι δεν πρέπει να κάνεις.
πώς να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες, πώς να αντιμετωπίζεις τα παιδιά σου, πώς να αντιμετωπίζεις τη γειτονιά σου, τη δουλειά σου. Εγώ θα σου δίνω τη δυνατότητα, εγώ θα σε συνετίζω, εγώ θα σε οδηγώ κατά πάντα την οδόν, τη μία οδό την οποία πρέπει να ακολουθείς, γιατί μπροστά στον δρόμο μας υπάρχουν πολλοί δρόμοι, υπάρχουν πολλά διλήμματα. Πώς θα διαλέξω αυτό το οποίο πρέπει να ακολουθήσω, πώς θα διαλέξω εκεί που πρέπει να πάω? Μόνο ο Χριστός μπορεί, γιατί αυτός δεν είναι μόνο δασκαλός μας, αλλά είναι και καθηγητής μας, καθοδηγητής μας, αυτός μας οδηγεί. Εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Πολλά ερωτηματικά θα υπάρχουν στη ζωή μας, πάρα πολλά. Πολλές δυσκολίες, πολλές ανάγκες. Ιδίως τις έσχατες ημέρες που καιρή θα είναι κακή, εκεί να δεις προβλήματα. Και θέλουμε συμβουλές. Ο άνθρωπος θέλει συμβουλές από δικηγόρο, από οικονομολόγο, από εφοριακό, από γιατρό, από όλο συμβουλές θέλει ο άνθρωπος. Δεν τα ξέρει. Αλλά σκεφτείτε να λέει τώρα ο Θεός, ο πατέρας σου, ότι εγώ θα σε συμβουλεύω. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Και εν τέλει η οφθαλμή μου θα είναι απάνω σου, εγώ θα σε προστατεύω. Είναι τρομακτική η ζωή του χριστιανού, αδελφοί, και το λέω αυτό και εκ πείρας. Όλα τα αλλάζει. Επί προσωπικού επίπεδου, επί οικογενειακού επίπεδου, όλα τα αλλάζει. Και όταν τα αλλάζει, τα αλλάζει προς ευλογία. Και όταν λέει ο Θεός ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθεί, είναι φοβερό να ξέρεις ότι ένα όνομα σε σώζει. Από τι? Από όλα. Κάθε φορά, κάθε στιγμή. Αρκεί να πιστεύεις και να δέχεσαι αυτό το όνομα. Και έτσι λοιπόν μας έφερε μες στην Εκκλησία του και σήμερα και μας αποκαλύπτει ότι εγώ σας ελευθέρωσα από τις αμαρτίες σας και εσείς τώρα πήρατε ή πρέπει να πάρετε την απόφαση να δουλωθείτε σε μένα. Και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, επαναλαμβάνω, θέλω και από του πνεύματός μου για να μιλάν δια πνεύματος Αγίου. Ο λαλών ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Ο χριστιανός λοιπόν έχει και τη σοφία και τη σύνεση και για να το πούμε πεντακάθαρα και πλήρως, έχει πνεύμα σοφίας και πνεύμα συνέσεως να ξέρει το σωστό και πώς πρέπει να το κάνει. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, αλλά έχει ταυτόχρονα και πνεύμα βουλής και δυνάμεως, που σημαίνει θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, βουλής και δυνάμεως, και μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Και πνεύμα ευσεβίας και γνώσεως, σέβεται το Θεό με έναν τρόπο μοναδικό, εμπνεύματι και αληθεία. Δεν σέβεται το Θεό μέσω ειδόλων, μέσω ψεύτικων θεών, ψεύτικων πραγμάτων, αλλά σέβεται το Θεό, λατρεύει το Θεό εν πνεύματι Αγίω και εν αληθεία, που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έχει πνεύμα γνώσεως, γνωρίζει. Τι γνωρίζει? Έχει αποκάλυψη. Το αποκαλύπτει ο Θεός. Το Πνεύμα το Άγιο θα το αποκαλύψει τα μέλλοντα. Το Πνεύμα το Άγιο το αποκαλύπτει την καρδιά του. Το Πνεύμα το Άγιο του αποκαλύπτει τους άλλους. Είναι διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Έχει επίγνωση. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως εις επίγνωση του Θεού. Και τέλος, πνεύμα φόβου Κυρίου. Ο φόβος του Θεού τον οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, στο να πράττει, όχι μόνο να ξέρει, αλλά και να πράττει το θέλημα του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι φοβερό χαρακτηριστικό που ο Θεός χαρίζει στους ανθρώπους. Ποιος φοβάται το Θεό δεν φοβάται ανθρώπους. Όποιος αγαπάει το Θεό, η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Όποιος ανήκει στο Θεό έχει το Πνεύμα του Θεού. Έτσι λοιπόν μας έφερε εδώ ο Θεός με την προτροπή να γίνουμε δούλοι Του.
Υπάρχει λοιπόν ο δούλος, αλλά ο πιστός και ο φρόνημος. Υπάρχει όμως και ο οικονόμος, ο πιστός και ο φρόνημος. Ο οικονόμος είναι ο διαχειριστής, ο υπεύθυνος που έχει υπό την προστασία, φύλαξη, επιμέλεια δούλους, και ο δούλος είναι αυτός που κάνει το έργο του Θεού. Υπάρχουν, για να το καταλάβουμε λίγο, οι πρεσβύτεροι που επιμελούνται τις ψυχές των ανθρώπων, βαλμένοι από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά υπάρχουν και οι προϊστάμενοι πρεσβύτεροι. Ο προϊστάμενος πρεσβύτερος, ας πούμε ο άγγελος της Εκκλησίας, ας πούμε ο υπεύθυνος σε κάποιο σοβαρό έργο. Γιατί έτσι το αποφασίζει ο Λόγος του Θεού, το αποφασίζει ο Θεός. Και είναι τιμή, ανάγκη, αλλά είναι και υποχρέωση. Τιμή από το Θεό να σε καταστήσει δούλο, ανάγκη, γιατί δεν μπορείς παρά να είσαι δούλος, αλλά και υποχρέωση ενώπιον του Θεού να είσαι πιστός και φρόνιμος δούλος. Γιατί υπάρχει και ο δούλος ο κακός, ο οκνηρός, που και αυτόν ο Θεός τον εξέλεξε, τον τίμησε, του δώσε τάλαντα, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι πώς διαχειριζόμαστε σαν άνδρες πίστεως, που ο Θεός μας έδωσε όχι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Πώς διαχειριζόμαστε με αυτό το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός, ξαναλέω, όχι δειλίας, πνεύμα δυνάμεως για να μπορείς, πνεύμα αγάπης, γιατί αν δεν αγαπάς δεν μπορείς να υπηρετήσεις, δεν μπορείς να επιμελήσεις, αλλά και πνεύμα σοφρονισμού. Να ξέρουμε, να έχουμε σοφία. Και δεν κάνει διάκριση ο Θεός, σε όλους τα δίνει αυτά. Και από εδώ και πέρα τώρα προσέχει, παρακολουθεί ο Θεός, γιατί εις τον Θεόν ανήκει να εφορά επί πάντα στους ιούς του ανθρώπου. Ο Θεός μας, σε, με παρακολουθεί στενά. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, για να μην έχουμε καμία αμφιβολία, ότι κάποια στιγμή όλοι θα παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά το έργο το οποίο έπραξε με το σώμα αυτό. Για σωσμένους, για παιδιά του Θεού μιλάει. Και βεβαίως έχει τη δυνατότητα ο καθένας να οικοδομεί με χρυσάφια, σήμι και λίδους πολυτίμους, ή να οικοδομεί με χόρτα, ξύλα και καλάμια. Ο ένας είναι σοφός, ο άλλος είναι άσοφος. Ο ένας είναι φρόνιμος δούλος, ο άλλος είναι αφροντούλος. Και γιατί ο ένας είναι σοφός και ο άλλος είναι άφρον? Γιατί ο σοφός ξέρει ότι το έργο του καθενός από μας θα δοκιμαστεί με φωτιά. Όποιο και να είναι το έργο σου. Και επαναλαμβάνω, επί προσωπικού επίπεδου, σαν χριστιανός μέσα στην Εκκλησία, σαν χριστιανός στη γειτονιά σου, σαν χριστιανός στη συγγένειά σου, σαν χριστιανός στη δουλειά σου και οπουδήποτε αλλού, το έργο σου θα δοκιμαστεί με φωτιά. Εάν το έχεις οικοδομήσει με χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολυτίμους, θα επιβιώσει, θα καθαριστεί και θα δοξαστείς. Εάν όμως με χόρτα, ξύλα και καλάμια οικοδομείς καλύβες, τότε η φωτιά θα το κατακάψει.
και θα μείνει τίποτα όρθιο. Όλο θα καεί, ξέρετε, θα πει να καεί το έργο σου. Θεός να φυλάει. Να καεί η οικογένειά σου. Να κατακαούν τα παιδιά σου. Να κατακαούν τα εγγόνια σου. Να μην μείνει τίποτα όρθιο στη ζωή σου. Τραγικό. Και δεν φταίει ο Θεός. Ο άνθρωπος πρέπει να πάρει τη σωστή απόφαση. Θα είναι δούλος πιστός και φρόνιμος. Ή θα είναι άφρον και τεμπέλης και οκνηρός. Και επειδή ο Θεός μας έχει δώσει όλες τις προϋποθέσεις και ξαναλέω πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα ευσεβίας, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα φόβου Θεού, μας το έχει δώσει ο Θεός. Δεν μας έχει δώσει πνεύμα δειλίας, πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μας έχει δώσει σοφία και σύνεση. Τα πάντα μας τα έχει δώσει ο Θεός. Ώστε ο άνθρωπος είναι αναπολόγητος. Ο χριστιανός είναι αναπολόγητος. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, να βλέπουμε πώς οικοδομεί ο καθένας. Πώς εργάζεται ο καθένας. Πώς στέκεται ο καθένας. Εάν πει ο άνθρωπος του Θεού βραδύνει να έρθει ο Κύριος, τότε χάνει και τη σοφία του, χάνει και τη σύνεσή του, χάνει και το φόβο του Κυρίου, τα χάνει όλα. Γιατί δεν προσμένει, δεν προσκαρτερεί τον Κύριο και όλα αυτά τα οποία ο Θεός χαρίζει, προσφέρει στους προσκαρτερούντας. Γιατί πρέπει να ξέρει ο κάθε άνθρωπος ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης στους εξητούντας αυτόν. Σε αυτούς που εξητούν, σε αυτούς που προσκαρτερούν, σε αυτούς που μελετούν το Λόγο του Θεού για να μένουν. Καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, ταύτα μελέτα, ταύτα μένε, για να είναι η πρόοδος σου φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Τι πρόοδος, κατά πάντα σε όλα. Αυτός που μελετάει και μένει στο Λόγο του Θεού προοδεύει. Προοδεύει, προκοπή του είναι φανερή σε όλους. Και αν επιπλέον προσέχει τον εαυτό του, μην ξεφεύγει, και ιδιαιτέρως την υγιένουσα διδασκαλία να περπατάει ακριβώς, τότε γίνεται σκεύος ιδιαίτερο εκλογής στα χέρια του Θεού, καθώς αυτός σώζει τον εαυτό του, φοβερό δεν είναι, αλλά και τους ακούοντας αυτόν σώζει. Δια της καθαρότερος των χειρών του σώζεται και ο μη αθώος. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί με το Λόγο του κατευθύνει όχι μόνο τη σκέψη μας και την καρδιά μας, αλλά κατά την ταπεινή μου γνώμη πιο σημαντικό κατευθύνει το βηματισμό μας. Δεν περπατάμε στην τύχη, περπατάμε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Ιδίως τις έσχατες αυτές οι μέρες που οι καιροί είναι πονηροί. Δεν περπατάμε όπου τύχει και όπως τύχει. Έχουμε διοίκηση Πνεύματος Αγίου. Έχουμε οδηγία Πνεύματος Αγίου. Δεν ζούμε μόνο κατά το Πνεύμα, περπατάμε και κατά το Πνεύμα. Ο Χριστός μας διδάσκει, μας καθοδηγεί, μας σώζει. Μας συμβουλεύει όπως είπαμε. Ευχαριστούμε το Θεό. Όταν όμως ο άνθρωπος χάσει το ζήλο του, την εξήτησή του, το φόβο του Θεού, λέγοντας βραδύνει να έρθει ο Κύριος, τότε αυτός ο άνθρωπος χάνει τα πάντα. Χάνει το βηματισμό του. Χάνει την ισορροπία του. Χάνει την πραότητά του. Χάνει την ταπείνωσή του.
χάνει την οδηγία του Θεού, τα χάνει όλα. Και το αποτέλεσμα, αρχίζει να τσακώνεται ο άντρας με τη γυναίκα. Κι να δεις τσακώμο, εσύ φταίς, όχι εγώ φταίω, εσύ φταίς γι' αυτό, εγώ, εσύ φταίς γι' αυτό, εσύ φταίς για το παιδί, εσύ, ο ένας θα ρίχνει στον άλλον. Γιατί έχουν χάσει το βηματισμό τους η χριστιανική οικογένεια. Το πρώτο λοιπόν αρχίζουν και τσακώνονται, μετά όμως υπάρχει συνέχεια μετά τον τσακωμό. Αρχίζουν να τρώγουν και να πίνουν και να κάνουν παρέα με τους μεθύοντες. Δηλαδή φεύγουν από την παρουσία του Θεού εντελώς. Φεύγουν από την οικογένεια εντελώς. Φεύγουν από το έργο του Θεού εντελώς. Η πορεία τους πια είναι απολύτως μη πνευματική. Τρώνε και πίνουν με τις μεθύοντες. Και λέει τώρα ο Κύριος, υπάρχει ο δούλος ο φρόνιμος, ο πιστός και ο αγαθός, που του εμπιστεύθηκα υπηρέτες, του εμπιστεύθηκα, όπως λέει ο Κύριος, τη θεραπεία μου, την υπηρεσία μου, το έργο μου, το εμπιστεύθηκα οικογένεια, το εμπιστεύθηκα γυναίκα, το εμπιστεύθηκα παιδιά, το εμπιστεύθηκα έργο στην εκκλησία, το εμπιστεύθηκα εργασία. Καλά, και η εργασία έχει σχέση με το χριστιανισμό, βέβαια. Εγώ είμαι το φως του κόσμου και εσείς είστε το φως του κόσμου. Αν αντί με τη ζωή σου να δοξάζεται καθώς πρέπει ο Θεός, βλασφημείτε το όνομα του Θεού, σε δούλος πονηρός και κακός. Γιατί ό,τι έχουμε, πάσα δόση αγαθή, παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Δεν ήρθαμε και είχαμε πολλά δικά μας πράγματα. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι πως διαχειριζόμαστε τις δόσεις, τις αγαθές και τα δώρα τα τέλεια που μας δίνει ο Θεός. Εάν λοιπόν με επιπολαιότητα δεν προσμένουμε τον Κύριο, δεν εξητούμε τον Κύριο, δεν μελετάμε το Λόγο του Θεού, δεν προσευχόμεθα, δεν έχουμε ταμείο, αλλά έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε, τότε αλλάζει ο χαρακτήρας και η ζωή και το περπάτημα του χριστιανού. Γίνεται σκληρός. Το πνεύμα του πια δεν είναι πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, αλλά είναι πνεύμα αλαζονικό. Η καρδιά του δεν είναι καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, αλλά είναι καρδιά σκληρή. Σκληρή για να μην μπορεί να μετανοεί και πνεύμα αλαζονικό για να μην μπορεί να συγχωρεί. Και πλέον δεν τρέμει στο Λόγο του Θεού, αλλά δεν λογαριάζει το Λόγο του Θεού. Και τι θα κάνει τώρα ο Θεός? Στον πιστό, στο φρόνιμο και στον αγαθό δούλο θα του εμπιστευθεί όλα τα υπάρχοντά του. Κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού, γιατί μένει πιστός στη θεραπεία που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. Στον άλλο δούλο, τον πονηρό, τον κακό, τον άφρονα, τον τεμπέλη. Γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Θα τον αποχωρήσει, θα τον εξεμέσει, θα τον βγάλει. Από πού? Από την παρουσία του. Θυμηθείτε τον Αδάμ, τον έβγαλε από τον παράδεισο. Και έκλεισε και την πόρτα, μην μπορεί να ξαναμπεί. Ο Θεός είναι αυτός που δια του Ιησού Χριστού προσθέτει, αλλά ο Θεός είναι και αυτός που δια του Ιησού Χριστού εκβάλλει. Και εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Ακόμη πιο σοβαρά είναι τα πράγματα εάν ο Θεός σου είχε εμπιστευτεί οικονομία. Σου εμπιστεύθηκε υπηρεσία σαν δούλο, αλλά μπορεί να σου, να σου εμπιστευθεί και οικονομία σαν οικονόμο. Και ο οικονόμος τι κάνει?
έχει απόλυτη ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Θυμηθείτε ότι τον Ιωσήφ ο Θεός τον κατέστησε οικονόμο στο σπίτι του Πετεφρή και εκεί ο Πετεφρής δεν έκανε τίποτα. Του είχε δώσει απόλυτη εξουσία να κάνει ό,τι θέλει, εκτός από τη γυναίκα του. Ο Φαραώ τον κατέστησε οικονόμο σε όλη την Αίγυπτο και ήταν βασιλεύς ανταυτού. Σκεφτείτε να δώσει σε κάποιον και οικονομία. Μέσα σε μία επιχείρηση, για να το καταλάβουμε, ο οικονόμος είναι ο γενικός διευθυντής. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι υφιστάμενοι. Σκέψου στο έργο του Θεού να σου εμπιστευτεί οικονομία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Ο Θεός μου εμπιστεύθηκε οικονομία. Ποια είναι η οικονομία που σου εμπιστεύθηκε? Το Λόγο του Θεού να τον κηρύττω. Δεν σπούδασα θεολόγος. Δεν έγινα δάσκαλος ή καθηγητής με ανθρώπινες διαδικασίες. Εγώ ήμουν διώκτης, υβριστής και βλάσφημος. Αλλά ήλθε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, με προσκάλεσε, με δίδαξε το Ευαγγέλιο του ο Χριστός ο ίδιος, γιατί το Ευαγγέλιο το οποίο σας κηρύκοντο δεν είναι ανθρώπινο, δεν μου το δίδαξε άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός. Μου δίδαξε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός την υπομονή, με οδήγησε στην Εκκλησία και μετά με απέστειλε Απόστολο, κήρυκα και διδάσκαλο των εθνών. Δεν τα είχα αυτά, ούτε τα απέκτησα. Μου εχαρίστησαν. Γι' αυτό και κατάλαβα ότι μου εμπιστεύθηκε οικονομία ο Θεός. Και τώρα αλίμονό μου, εάν εγώ ζητάω ανταμοιβή από τους ανθρώπους που τις υπηρετώ με την οικονομία που μου δώσε ο Θεός. Αλίμονό μου, ουέησε με. Εγώ έχω ένα κάφημα, όχι ότι κηρύττω, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, έχω ένα κάφημα ότι ό,τι κάνω για την οικονομία που μου εμπιστεύθηκε ο Θεός, το κάνω αδάπανα. Μα δεν είπε ο Θεός ότι οι κηρύττοντες το λόγο να ζουν μέσα από την Εκκλησία και εκ του έργου του Θεού? Και λέει ο Παύλος, εγώ πήρα μια άλλη απόφαση. Αντί να ζω από αυτούς που με στέλνει ο Θεός να κηρύττω, ζω από αυτόν που με στέλνει ο Θεός να τους κηρύττω. Δεν θέλω εγώ να εξαρτάμαι από ανθρώπους, ελεύθερος των πάντων, εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας. Γιατί? Γιατί μου εμπιστεύθηκε οικονομία ο Κύριος. Μου εμπιστεύθηκε πολλά. Και χάθηκα λίμονό μου. Εάν εγώ, καθώς με κατέστησε ελεύθερο πάντων, να μην δουλώσω τον εαυτό μου εις πάντας, κάνοντας, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο αδάπανο. Ποιος είναι λοιπόν ο πιστός και φρόνιμος οικονόμος? Αυτόν στον οποίον ο Θεός εμπιστεύθηκε οικονομία και του δώσε και το σιτομέτριον να το δίδει στους δούλους να το μοιράζουν. Στο δούλο έδωσε την προσδιορισμένη τροφή, την κατάλληλη, στον προσδιορισμένο χρόνο. Στον οικονόμο έδωσε σιτομέτριο. Του δώσε να κάνει ό,τι κάνει εν τη δικαιοσύνη, με μέτρο χάριτος, με αναλογία πίστεως. Αλλά και ο οικονόμος μπορεί να γίνει πονηρός, κακός, άφρον, τεμπέλης δούλος. Εάν με επιπολαιότητα δεν εκτιμά αυτά που του εμπιστεύθηκε ο Θεός και δεν δοξάζει Αυτόν, αλλά δοξάζει τον εαυτό του, φανερώνει τον εαυτό του. Είτε σαν καλός πατέρας θα γίνει κακός πατέρας, ή σαν καλός επαγγελματίας θα γίνει ο χειρότερος επαγγελματίας.
θα του αφαιρεθεί η οικονομία. Καλός εργάτης του Ευαγγελίου, άκαρπος εργάτης του Ευαγγελίου. Θα αγωνίζεται να πετύχει και δεν καταφέρνει τίποτα. Θα προσπαθεί και θα αποτυγχάνει. Όπως ο Ισάφ, ο πρωτότοκος. Γκρεμίστηκαν όλα, εγώ θα τα φτιάξω από την αρχή. Και ξέρετε τι είπε ο Θεός. Θεός να μας φυλάει. Χριστέ μου, φύλαξέ μας. Εσύ θα φτιάχνεις και εγώ θα γκρεμίζω. Φοβερό, αδερφή. Γιατί το πνεύμα του υπερηφανεύθηκε. Γιατί η καρδιά του σκλήρινε. Γιατί νόμιζε ότι είναι σπουδαίος και μεγάλος οικονόμος. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί. Πνεύμα ταπεινού, καρδιάς τετριμένου, τρέμοντας το Λόγο του Θεού, ώστε να απολαμβάνουμε την εύνοια και τη χάρη του Θεού σε ό,τι μας έχει εμπιστευθεί ο Θεός. Αλλά είναι και κάτι που είναι ακόμη πιο σοβαρό. Και αυτόν θα τον αποχωρήσει από την ευλογία και θα τον εξεμέσει και θα τον βγάλει και θα τον απολύσει. Αλλά υπάρχει και συνέχεια. Εκείνος ο δούλος που γνώρισε το θέλημα του Κυρίου και δεν έπραξε κατά το θέλημα του Κυρίου, θα δαρθεί πολύ. Εκείνος ο δούλος όμως τον οποίον ο Θεός έκανε χάρη και δεν του αποκάλυψε πολλά, δεν του έδωσε πολλά, θα δαρθεί λίγο. Στον οικονόμο όμως, στον οποίον εμπιστεύθηκε η οικονομία. Ξέρετε τι θα πει οικονομία, εξουσία, δόξα, ύψωση. Σε συστήνει ο Θεός. Στα μάτια της οικογένειάς σου, των παιδιών σου, των υπαλλήλων σου, τη ζωή σου, σε αυτόν που του εμπιστεύθηκε πολλά, θα απαιτήσει από αυτόν περισσότερα. Αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός, με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν παίζουμε την Εκκλησία, δεν παίζουμε τους χριστιανούς. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Εκείνο που έχει σημασία είναι που σπέρνεις. Αν σπέρνεις τη σάρκα, τι σημαίνει σπέρνω στη σάρκα? Κάνω ό,τι μ' αρέσει, κάνω ό,τι θέλω, κάνω ό,τι νομίζω. Εγώ ξέρω. Εάν παίρνεις και σπείρεις τη σάρκα, με τα βεβαιότητας θα θερίσεις και θα θερίζεις μόνο φθορά. Αν σπέρνεις το πνεύμα, τι θα πεις παίρνεις το πνεύμα? Δεν κάνω ό,τι μ' αρέσει. Ρωτάω το Θεό και μου αποκαλύπτει και με φανερώνει και με οδηγεί και με διοικεί να κάνω ό,τι αρέσει το Θεό. Δεν κάνω ό,τι θέλω, αλλά το Πνεύμα το Άγιο μου αποκαλύπτει τι θέλει ο Θεός. Και δεν κάνω ό,τι νομίζω, ό,τι μου κατεβαίνει στο κεφάλι, αλλά κάνω ό,τι μου αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο, ότι εντέλεται ο Κύριος. Είμαι δούλος δηλαδή. Και μάλιστα δούλος καλός. Οικονόμος και μάλιστα οικονόμος καλός και φρόνιμος. Αλλιώς τα πράγματα χαλάνε. Και χαλάνε πάρα πολύ εύκολα. Γκρεμίζονται. Γκρεμίζονται πάρα πολύ εύκολα. Καταστρέφονται. Ξέρετε πόσο εύκολο παίρνει διαζύγιο μια ευλογημένη οικογένεια? Εάν δεν εκτιμήσει ο άνθρωπος ότι του δώσε μια γυναίκα να την αγαπάει και να την περιθάλπτει όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Αλλά διαφορεί. Αν δεν εκτιμήσει ότι του δώσε παιδιά να τα φροντίσει και να τα μεγαλώσει για να τα οδηγήσει στην αιώνια ζωή, αλλά τα αφήνει και κάνουν ό,τι θέλουν. Μέσα στην οικογένεια κεφαλή είναι ο άντρας. Αυτός έχει όλη την ευθύνη. Η Εύα απατηθήσα έγινε παραβάτης. Αλλά ποιος στέει γι' αυτό? Ο Αδάμ. Γιατί με ρίμνησε. Είδε την γυναίκα του να απομακρύνεται, να φεύγει από κοντά του και να πηγαίνει και μάλιστα προς το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, εκεί που ήταν η παγίδα και ο πειρασμός. Και δεν την αναζήτησε.
δεν έψαξε, δεν προσπάθησε. Είχε άλλη δουλειά να κάνει. Θεός να φυλάει. Αδελφοί, μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός πρώτα-πρώτα το Χριστό στη ζωή μας. Μην το χάσουμε. Την οικογένειά μας, μην τη χάσουμε. Έχουμε απόλυτη ευθύνη γι' αυτό. Κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός. Μην το χάσεις. Μην κάνεις την κεφαλή σου κεφαλή. Η κεφαλή μας είναι ο Χριστός. Και η οικογένειά μας είναι δική μας. Μας την εμπιστεύτηκε ο Θεός. Μας έδωσε οικονομία. Σου έδωσε αρεβωνιαστικιά. Σου έδωσε γυναίκα. Πρόσεξε. Σου εμπιστεύτηκε μία πολύ καλή γυναίκα. Πολλά θα σου ζητήσει. Σου εμπιστεύτηκε καλή οικογένεια. Πιο πολλά θα σου ζητήσει. Σου εμπιστεύτηκε καλή δουλειά. Πιο πολλά θα σου ζητήσει. Σου εμπιστεύτηκε οικονομία μέσα στην εκκλησία. Χάθηκες, φουκαρά μου, εάν δεν είσαι προσεκτικός. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί αλλιώς θα εισέλθετε σε πειρασμό. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε και να παραμένουμε. Καθώς ο Θεός μας ήλκησε και ο Χριστός μας πρόσθεσε στην Εκκλησία, να παραμένουμε πιστοί και φρόνιμοι δούλοι, αλλά και οικονόμοι. Σε ποια πράγματα? Σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Και τότε θα περπατάς από ευλογία σε ευλογία, από χάρη σε χάρη, από δόξα σε δόξα. Τότε ό,τι και να κάνεις, ο Θεός θα τον υποδώνει. Γιατί είσαι δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ριακαστών υδάτων. Δεν είσαι δέντρο που φυτρώνεις εκεί που δεν σε σπέρνουνε, που λένε οι άνθρωποι. Είσαι δέντρο που σε φύτευσε ο Χριστός. Πού? Στο ποτάμι, στο Λόγο του Θεού. Εδώ μας φύτεψε ο Χριστός. Αμήν, αδερφοί. Αισθάνεσαι ότι είσαι πεφυτευμένος του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία? Αισθάνεσαι ότι είσαι μέλος του σώματος του Χριστού? Είσαι βεβαίος? Μήπως ήρθες μόνος σου? Μήπως σώθηκες μόνος σου? Εάν πραγματικά πιστεύουμε, και εγώ το πιστεύω, ότι ο Χριστός με πρόσθεσε στην Εκκλησία όπου υπάρχει το είδωρ το ζών, που είναι ο Λόγος του Θεού, τότε θα είμαι σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ριακαστών υδάτων, εάν μείνω. Και εγώ και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, και αυτή την ευθύνη την έχω εγώ, άντρας. Εάν μείνω εγώ, τότε τα φύλωμά μου θα θάλει. Τι σημαίνει? Θωριά θα έχεις. Σύσταση Κυρίου θα έχεις. Ευλογία Θεού θα έχεις. Ο καρπός θα είναι καλός και θα μένει καρποφορία τέλεια. Και το δέντρο, αν είναι καλό δέντρο, φαίνεται από τον καρπό του. Δεν υπάρχει δέντρο καλό που κάνει κακό καρπό, και δεν υπάρχει δέντρο κακό που κάνει καλό καρπό. Και ό,τι αν πράττεις, θα το ευωδώνει ο Θεός. Φαντάζεστε, αδελφοί μου αγαπητοί, τι μας βεβαιώνει, μας υπόσχεται, αναλαμβάνει την υποχρέωση ο Θεός να κάνει στο δούλο τον πιστό και το φρόνιμο. Φύλωμα θάλει, καρποφορία τέλεια, και ό,τι αν πράττεις, επειδή είσαι διοικούμενος του Πνεύματος του Αγίου, θα το ευωδώνει ο Θεός. Τι άλλο θέλω? Και ξέρετε τι ωραίο που το λέει ο Θεός? Σου εύχομαι κατά πάντα να ευωδούσε και κατά πάντα να υγιένεις, αλλά ακριβώς κατά το μέτρο που ευωδούται η ψυχή σου. Και η ψυχή μας ευωδούται όταν βρίσκουμε χάρη από το Θεό, γιατί μένουμε στερεοί και αμετακίνητοι. Εκεί που μας φύτευσε ο Χριστός,
σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ριακάς των υδάτων. Τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με την προσωπική ζωή του καθενός μας, που είναι